Τη σου τίνει από τη μόνη εδώ στον έσοδο και αντίστοιχα τη από τη μόνη και στον έξοδο. Οι επιστροφέ κλιμάτων είναι κλίματα που επιστρέφονται στο καμπί του Δήμου για διάφορου λόγου, όπω πάει και από τα κομμή, όπω χρήματα που έχει καταβάλει ο Δήμο για λογαριασμό. Και το κλιματικό υπόλοιπο που είναι η εκτίμηση ότι στο τέλο του έθνου τι κλιματικό υπόλοιπο θα έχει το. Όσον αφορά για το σκέλος, για τις δαπάνες και τον προπολογισμό δαπανών, οι υπηρεσίες κατανέμονται, οι δαπάνες κατανέμονται σε υπηρεσίες και σε λειτουργικές. Οι υπηρεσίες λοιπόν είναι οι γενικές υπηρεσίες, ουσιαστικά η διοίκηση, είναι οι διοικητικές και οικονομικές, είναι η υπηρεσία αποκλεισμού, αθλητισμού και ειδικής πρόνοιας, η υπηρεσία καταλήψεως του εκτροφορισμού, η υπηρεσία τεχνικών έργων, πρασίνου, πολυοδομίας, δημοκρατίων, που γράφονται εδώ και τις δημιουργικές τιμές, την πρώην δημιουργική τιμή, και λοιπές υπηρεσίες που εδώ υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης, αν δεν υπάρχουν για να παρακολουθούνται ξεχωριστά. Πάλι και εδώ ο προπολογισμός του σκέλος των τσόμων περιλαμβάνει τέσσερις τιμές, οι δύο πρώτες αφορούν το προηγούμενο έτος, δηλαδή το 2014, τα διαμορφωθέντα του προπολογισμού. Η δεύτερη στήλη αφορά τα ενταρτέντα με την χρονική στιγμή σύνταξη του προγράμματος. Και οι δύο τελευταίες αφορούν τα ενταρτέντα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πλέον και ταυτόχρονα η έγκριση από την αποπληρωμένη. Κατά τη σύνταξη του προπολογισμού εξόδων του, κρίθηκαν οι γενικές αρχές που αφορούν όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης, μέσω του οποίου περιλαμβάνεται και ο Δήμος. Δηλαδή, τα επιστολή να λαμβάνουν τις κατάλληλες συνολικά και υπηρεσίες στη βάση των κρίσιμων στόχων. Για τις προμήθειες και την παροχή των εξόδων εγγραφούν πιστώσεις καταμελημένες στην υπηρεσία. Το σκέλος λοιπόν τώρα ανά υπηρεσία καταμένεται σε δύο κομμάτια. Στο κομμάτι των λειτουργικών δαπανών, στο σκέλος των λειτουργικών δαπανών και το δεύτερο σκέλος είναι το σκέλος των επενδύσεων. Ενημερωτικά, στο σκέλος εδώ αποτυπώνεται το σκέλος των εισόδων που οι λειτουργικές λοιπόν δαπάνες είναι 16.723.863,58 από τα οποία για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.959.062 για αμοιβές κρετών και τρίτων 590.852 για παραπές τρίτων 2.364.100 φόροι τέλη. Δηλαδή, τέτοιο φορείας και όλα τα υπόλοιπα νερόνιου, δηλαδή 500. Λοιπά γενικά έξω από 512-450. Οι πληρωμένες και εξυπηρέτητες δημόσιες πίστης 239.026, το οποίο αφορά ένα δάνειο που ο Δήμος Σκό είχε πάρει πριν από αρκετά χρόνια για την κατασκευή της Μαρίνας. Δαπάνε στον ίδιο στεναγωσίμο, 1.91. Πληρωμένες και μεταβάσεις συμβάτων σε κρήτους, επιφορικής επιδοτήσης του ΡΕΑΣ 342 και λοιπά έξω από 12.000 για επενδύσεις είναι 20.000 τα οποία αναλύνονται σε αγορές τεχνικών κτηρίων και τεχνικών έργων και προμήθειας υπαγείων 269.000 για έργα 17.281 για μελέτες 2.122 και για τίτλους πάγιας επένδυσης, συμμετοχής επιχειρήσης, 65.000. Στην ομάδα 8, πληρωμένες προηγούμενο οικονομικό έτος αποδόσεις και προβλέψεις, είναι 32.000.000. Πληρωμένες υποχρεώσεων που είναι τα ανεξόπλητα τιμολόγια, η εκτίμηση των ανεξόπλητων τιμολογίων στο τέλος του οικονομικού έτους, 2.330. Οι λοιπές αποδόσεις, οι οποίες είναι καθισμένες τα έσοδα προηγουμένως που είχαν στην τάξη των κρήτων, οι προβλέψεις μη ύπραξης, όπως είπα προτύτερα 23.512 και το εκτιμόμενο αποδοματικό 56.000, συνολικά 68.938. Αυτά τα ποσά των λειτουργικών δαπανών κατανέμονται ανά υπηρεσία για τις γενικές υπηρεσίες 4.081 και 4.119,58
προσφυγές 2.228.750, για την υπηρεσία πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνική πολιτική 561.852, για την υπηρεσία καταλληλότητα και πληθωρισμού 4.988.152, για δαπάνες της υπηρεσίας κλήτρωσης από κέντρες από άδρασης για μικρές παρεμβάσεις 20.000, για τις τεχνικές υπηρεσίες 3.782.800, για το πράσινο 811.700, για την πολεμονία 113.550, για την υπηρεσία νεκροταφείων 16.000 και για τις ελληνικές υπηρεσίες που εκεί εδώ μέσα κύρια είναι τα υπηρεσία σφαγείων 129.200. Σύνολο λειτουργικών δαπανών 16.723.62.58. Στο σκέλος των εξόδων για τις επενδύσεις κατανέμονται τα 20 εκατομμύρια επενδύσεις στις οποίες θα κάνει η υπηρεσία ελληνικές και οικονομικές υπηρεσίες είναι 675.000. Για τον πολιτισμό, αθλητισμό είναι 2.807. Υπηρεσίες καθαριότητας 4.187. Υπηρεσία ίδρυψης, άποψης και αποκέντρωσης 168.101. Τα τεχνικά έργα 11 εκατομμύρια τεχνικών υπηρεσιών 11.329.747. Το πράσινο 30.000. Η πολεοδομία 908.000. Και οι υπηρεσίες υπηρεσίες ασφαλεία, δηλαδή 31.000. Εδώ είναι μία ήταν η οποία είναι από το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Η συνολική κατανομή των χρηματοδοτημένων και αντιμετωπικών έργων ήταν από το Γενικό Σύνολο, σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα. Εδώ είναι τα έργα που εκτελούνται σε τα συνεχιζόμενα έργα από ιδίους πόρους, πάλι με κατανομή αναδημοτική κοινότητα, με αναδημοτική ενότητα, σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα. Επίσης, εδώ αυτό που βλέπετε είναι τα νέα έργα αναδημοτική ενότητα, οι μελέτες αναδημοτική ενότητα. Εδώ είναι ο συγκεκριτικός πίνακας των τεχνικών υπηρεσιών και της πολιτείας σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα. Ουσιαστικά δηλαδή αυτά είναι τα ποσά των επενδύσεων, είναι το κομμάτι των επενδύσεων. Ο προγραμματισμός μας για το 2015, μια συνοπτική παρουσίαση, παρουσιάζει τα έργα ανά κατηγορία, τακτικά έκτακτα ή προηγούμενες και προηγούμενες κρίσεις και ένα προέλευση, την αξιοποίηση της περιουσίας, πόροι τέλη δικαιώματα, επιχορηγήσεις και δωρεές, προσαξίσεις πρόστιμα κλπ. Έχει γίνει μια ομαλοποίηση της πράξης κατημοσίου πληκτρίτων και της τροφές χρημάτων και το χρηματικό υπόλοιπο. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι η αξιοποίηση της κοινωνικής κοινωνικής και κοινωνικής περιουσίας συμμετέχει με το ποσοστό που βλέπετε. Τα πόροι τέλη δικαιώματα, το ποσοστό τους, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές είναι τα χρηματοδοτούμενα έργα, το πόσο συμμετέχουν, το εξής πρόσφυγμα κλπ. Της πράξης δεκτήτων και το χρηματικό υπόλοιπο. Εδώ ανάλογα με την πηγή εσόδο, δηλαδή είναι τακτικό έργο των προηγούμενων χρόνων της πράξης δεκτήτων, όπως και αρετής από ποέ. Και ερχόμε την δαπάνια. Καταλαβαίνω ότι δεν φαίνεται εδώ, εδώ είναι οι δαπάνες στην υπηρεσία λειτουργικές και επενδύσεις, καθώς ο συνολικός προπολογισμός. Εδώ όμως μπορούμε να δούμε ότι οι αποδοχές από το 1993 αντιστοιχούν στο 13% του συνολικού προπολογισμού, τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης 8,24%, οι επενδύσεις μας στο 29,21%, οι επιχορηγήσεις 3,11, οι πληρωμές υποχρεώσεων των προηγούμενων οικονομικών ετών 3,38, οι αποδόσεις, δηλαδή αυτά που εισπράττουν και αποδίδουν στο 8,96, η πρόκληση ίσπραξη είναι στο 34,11%. Εδώ κάνω μία παρουσίαση, είναι μία προσπάθεια για να δούμε πού βρισκόταν
οι προπολογισμοί των τριών πρώην Δήμων, αλλά και του ενιαίου πλέον Δήμου από το 2011 και μετά. Είναι τα συνολικά εισπρακτέντα έσοδα από το 2007 μέχρι το 2013.